στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Χρήστος Τριανταφυλόπουλος βρίσκεται μαζί μας. Χρήστο. Καλησπέρα Μαριλένα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ πρόσθεσε η εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών, επικρατώντας χθες του Ισραήλ με 65-56 στον τελικό του Ευρωμπάσκετ νέων που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι παίχτες του Ηλία Παπαθεοδόρου ολοκλήρωσαν με ακόμα μια νίκη την εντυπωσιακή τους παρουσία στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην ομάδα έδωσαν ο Πρωθυπουργός και τα πολιτικά κόμματα, οι αθλητικοί σύλλογοι αλλά και ο Νίκος Γκάλης. Συγκίνηση, χαρά, επιτυχία. Πρώτη στην Ευρώπη με κατάθεση ψυχής στον αγωνιστικό χώρο. Ελλάδα-Ισραήλ 65-56 και κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ νέων από ακόμη μια χρυσή γενιά του ελληνικού μπάσκετ. Το ίδιο το σπορ που δεν πάβει ποτέ να μας υπενθυμίζει πως είναι το εθνικό μας άθλημα. Στις νίκες, στην νοοτροπία και κυρίως στη συνεχόμενη ροή επιτυχιών σε εθνικό επίπεδο. Το μόνο που θυσιάζω είναι το χρόνο για τα παιδιά μου. Αλλά είμαι πολύ περήφανος γιατί τα υπόλοιπα παιδιά μου με κάνουν πολύ περήφανο. Εμείς, πολύ, ευχαριστούμε. Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδόρου χάρισαν στη χώρα μας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο που είναι το 10ο του ελληνικού μπάσκετ από το 1987 και έπειτα. Με αρχή το έπος του 87, από το οποίο συμπληρώθηκαν εσείως 30 χρόνια, οι εθνικές ομάδες έχουν πανηγυρίσει 10 χρυσά μετάλλια σε επίπεδα αντρικού μπάσκετ, εφήβων, νέων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Νίκος Γκάλης, που έγινε την Κυριακή 60 ετών, ευχαρίστησε τους παίκτες της Εθνικής κάτω των 20 μέσω Facebook, λέγοντας: «Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Νέων Ανδρών που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ Under 20 και μου χάρισε ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων. Ευχαριστώ όλους όσους με θυμήθηκαν σήμερα και γέμισαν το inbox μου με υπέροχες ευχές. Να είστε όλοι καλά». Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τη λήξη του τουρνουά. Αλλά πήγαμε ρυθμό μέσα στα παιχνίδια, παίξαμε πολύ καλή άμυνα, αυτό μας έφερε εδώ, αυτό μας έφερε το τρόπαιο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, μερικά παιδιά είναι πρώτη φορά εδώ πέρα. Ξεπέρασαν αυτό τους μερικά παιδιά, μπράβο τους, μπράβο σε όλους. Μπράβο, τώρα τα λέγαμε περίτα. Περιχαρής και ο Αντώνης Κόνιαρης. Σίγουρα, βέβαια. Τώρα αρχίζουν πάλι όλα, δεν είναι αύριο, είναι μια καινούργια μέρα για μας, για όλους, στις ομάδες μας, αλλά μέχρι σήμερα το βράδυ και για λίγο καιρό ακόμα θα το γιορτάσουμε πολύ. Στο αγωνιστικό σκέλος η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει αίτητη το Ευρωμπάσκετ νικώντας και το Ισραήλ του Όντεντ Κάτας. Παρά το νοχελικό ξεκίνημα, η Ελλάδα κατάφερε να πάρει προβάδισμα ακριβώς πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 26-25, ενώ στο δεύτερο μέρος μπήκε αποφασισμένη για να αυξήσει τη διαφορά ακόμη περισσότερο. Πρώτος σκόρερ ο Κόνιαρης με 15 πόντους, δεύτερος ο Λούτζης με 12 και τρίτος ο Χαραλαμπόπουλος με 10. Καθοριστική η Χριστίδης με 9 και Δίπλαρος με 8. Σκουλίδας, Τάταρης, Μουράτος, Αγραβάνης, Καράς, Φλιώνης, Μιλιντίγεβιτς τελέχωσαν την αποστολή των διεθνών μας, ενώ την κούπα στον ουρανό του Ηρακλείου που διεξήχθη το Ευρωμπάσκετ νέων σήκωσε ο Χαραλαμπόπουλος μαζί με τον team manager της Εθνικής, Δημήτρη Καρβέλα, που θεωρείται η ψυχή της ομάδας.